Είμαστε μαζί με τον Κώστα Στυρακάκη, μέλος του τμήματος αυτοδιοίκησης της νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επικεφαλή της παράταξης επανεκκίνησης στο Δήμο Μυτιλίνης. Κύριε Στυρακάκη, να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να μπω στο ζητούμενο της σημερινής συζήτησης, που είναι αν θα είστε υποψήφιος Δήμαρχος Μυτιλίνης, καθώς στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές ήσασταν και υπήρξε διαρροή ότι θα προχωρήσετε σε αυτή την ενέργεια. Καλή χρονιά και από μένα και σε εσάς και σε όλους τους συμπολίτες μας. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Αυτό το έχω ξεκαθαρίσει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στους φίλους και σε όσους με ρωτάνε. Εδώ και μήνες έχω πάρει αυτή την απόφαση. Την προηγούμενη φορά δεν ήμουν κομματικό μέλος. Είχαμε ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Όταν είσαι κομματικό μέλος, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να συζητάς και με το κόμμα στο οποίο ανήκεις, και όταν μάλιστα το κόμμα αυτό για την αυτοδιοίκηση έχει πολύ καλές θέσεις, συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες βέβαια τις ενστερνιζόμουν και όταν κατέβηκα και υποψήφιος δήμαρχος την προηγούμενη φορά με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, είχαμε ταυτόσιμες απόψεις. Επομένως οφείλω αυτό να το σεβαστώ και να δουλέψω όπως κάνω και τώρα, προκειμένου να δημιουργηθούν τα ψηφοδέλτια εκείνα, ώστε να είναι ωφέλιμα για τον τόπο. Όταν λέτε θα δουλέψετε για τα ψηφοδέλτια, εννοείται σε αυτοδιοικητικό επίπεδο? Ναι. Είπατε ότι δεν θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Δεν θα είμαι, δεν θα είμαι. Θα διεκδικήσετε, θα μπείτε όμως σε κάποιο συνδυασμό, ως υποψήφιος, όχι επικεφαλής τώρα. Αν κριθεί ότι μπορώ να βοηθήσω φυσικά, ξέρετε, έχω 21 χρόνια, πλήνω φέτος στην αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος. Και θεωρώ ότι έχω μία πορεία καθαρή, αλλά και μία πορεία δημιουργική. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και οι συμπολίτες μου, δεν έχω κανένα παράπονο. Κάθε φορά που κατεβαίνω σε εκλογές με εκλέγουν και μάλιστα σε πολύ καλή σειρά. Αν χρειαστεί, ναι, φυσικά θα είμαι υποψήφιος. Ξέρετε, στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε κατά την εισαγωγή είναι ότι ήσασταν και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού επί Γαλλινού. 9 χρόνια ήμουν αντιδήμαρχος και παλιότερα έχω κάνει και αντινομάρχης πάλι παιδείας πολιτισμού επί Αλέκου Μαθιέλη, επί νομαρχίας Αλέκου Μαθιέλη. Ήταν η πρώτη εκλεγμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Επανερχόμενοι λοιπόν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήθελα να σας ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει η τοπική οργάνωση της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφέρεια και στους δύο δήμους. Πρώτα-πρώτα έχει δραστηριοποιηθεί η γραμματεία αυτοδιοίκησης του κόμματός μας από κάτω, κεντρικά. Και αυτό είναι καλό. Μας έχουν στείλει τις πρώτες κατευθύνσεις, πώς πρέπει να κινηθούμε, ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος που τις γνωρίζουμε ήδη για την αυτοδιοίκηση. Εμείς εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε βγάλει ένα κείμενο μπούσουλα που δείχνει πώς πρέπει να κινηθούμε, τι θέλουμε από τη δημιουργία αυτών των ψηφοδελτίων. Αυτό που θέλουμε είναι ψηφοδέλτια πολυσυλλεκτικά. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, γιατί συζητιέται και λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητάει και για μονοκομματικά ψηφοδέλτια. Ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συζήτησε για μονοκομματικά ψηφοδέλτια. Διότι αυτό συνέβη την προηγούμενη φορά σε όλη την Ελλάδα και το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέμε μονοκομματικά, για όσους έχουν κουλτούρα αυτοδιοίκησης, δεν εννοείται ότι θα είναι επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ μπορεί να είναι, όπως και επικεφαλής από άλλους χώρους, από άλλες πολιτικές προελεύσεις. Σημασία έχει αν το ψηφοδέλτιο είναι πολυσυλλεκτικό, είναι διευρυμένο και έχει ταυτότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κολλήσει ποιος είναι ο επικεφαλής, αλλά θα ξεκινήσει μια συζήτηση με αυτούς που ενδιαφέρονται να προχωρήσει σε συνεννοήσεις, σε συμφωνίες, σε συνεργασίες. Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πολιτικές κατευθύνσεις. Διότι αυτός ο τόπος έχει τραβήξει πολλά, πρέπει να υπάρχει πολιτικό πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση που να αφορά την κοινωνική πολιτική που έχει ευαισθησία ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά των αυτοδιοικητικών σχημάτων που θα γίνουν δημοτικές ή περιφερειακές αρχές.
που θα έχει να κάνει με το είδος της ανάπτυξης που συζητάμε, της πολύ συζητημένης ανάπτυξης, αλλά ποτέ δεν υπάρχει κατεύθυνση και είναι ότι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Εδώ θα υπάρξει κατεύθυνση, θα υπάρξει σεβασμός στο περιβάλλον, θα υπάρξουν συγκεκριμένες στοχεύσεις που θα αφορούν την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού μας και των νησιών όσον αφορά την περιφέρεια. Θέλω να πω, θα υπάρξουν τέτοιου είδους συμφωνίες με τους επικεφαλείς. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να βγούμε στη γύρα και να ψάχνουμε κάποιον και να συνταχθούμε μαζί του. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις, όπως υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές για το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα που, στο οποίο υπάρχουν και αρχές και αξίες. Δηλαδή, με συμμετοχή ακραίων, ακροδεξιών, που δημιούργησαν τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια στο νησί, δεν θα υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Άρα ο κάθε υποψήφιος που θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να συνεννοηθεί και να προχωρήσουμε μαζί, θα πρέπει να αποκηρύξει αυτές τις λογικές που υπήρξαν και αυτούς τους ανθρώπους που είναι φορείς αυτών των λογικών. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο θα έχει μέσα και αυτούς, ένα ψηφοδέλτιο ακταρμά που λέμε, ένα ψηφοδέλτιο χωρίς ταυτότητα. Αφήνεται εκμένες μήπως για κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο? Για κανένα. Αυτό ισχύει για όλους και για την περιφέρεια και για τους δύο δήμους. Για μας είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι από όλους. Μπορεί εμείς να έχουμε διαφορετικές απόψεις κάποιοι εντός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που σας λέω είναι κόκκινη γραμμή. Θα πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος που έρχεται και θέλει να συνεννοηθεί και να συμπράξει με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει αυτά τα στοιχεία που προανέφερα και να συζητήσουμε και στην πράξη. Γιατί εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο. Δεν θέλουμε μόνο να στηρίξουμε κάποιον και να πάρουμε κάποιες αντιδημαρχίες ή δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουμε κάποια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει τους υποψηφίους σε δήμους και περιφέρεια? Στην περιφέρεια υπάρχουν 3 υποψηφιότητες μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Ο υποψήφιος από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κύριος Μουτζούρης και ο κύριος Μαλέγης. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δήμους βλέπετε ότι είναι ένα ρευστό, υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχουν κενά πολιτικά, βλέπετε ξεφυτρώνουν καινούργιοι υποψήφοι, να πριν 10 μέρες είχαμε άλλη υποψηφιότητα. Γνωρίζουμε τι υπάρχει, ακούμε ποιες είναι οι διαθέσεις κάποιων για το άμεσο μέλλον να δηλώσουν υποψηφιότητα και αυτά θα κριθούν με βάση τα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Δεν υπάρχει δηλαδή προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ και το ξανατονίζω να κατεβάσει μονοκομματικό ψηφοδέλτιο. Οπότε θα μπορούσε να έχει επικεφαλής δικό του, αλλά όχι σε μονοκομματικό ψηφοδέλτιο. Οπότε η πολιτική σε σχέση με τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές αλλάζει. Ναι, φυσικά. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να στηρίζουν στο Δήμο Μυτιλίνης την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Χριστόφα. Αυτό είναι προάγγελος της στήριξης του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς τουλάχιστον στην Ομαρχιακή Επιτροπή στελέχη δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Ίσως δεν έχουμε προχωρήσει και τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο των αποφάσεων πια. Γιατί σας είπα, πρέπει να προηγηθούν τα προαπαιτούμενα, τα οποία τα βάζουμε όλοι. Τα έχουμε ψηφίσει, το κόμμα αυτά μας βάζει, τα ζητήματα. Δεν έχει προχωρήσει κουβέντα σε αυτό. Εγώ δεν θα αναφερθώ προσωπικά για τον Χριστόφα. Σας είπα ποια είναι τα προαπαιτούμενα. Πάντως, στελέχη δεν έχουν εκφράσει. Στελέχη, μιλώ για στελέχη, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως διαμορφώνονται από τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός του κόμματος. Να σας πω ότι εγώ πιστεύω σε αυτό πάρα πολύ. Στις δημοκρατικές διαδικασίες μες στο κόμμα, στη δημοκρατία μες στο κόμμα. Το κόμμα έχει κάνει επανειλημμένες εκλογικές διαδικασίες. Για αντιπροσώπους, για νομαρχιακή επιτροπή, για το συνέδριο. Και εμένα είναι τιμή μου που αυτός ο κόσμος με έχει στηρίξει και με έχει φέρει στην πρώτη θέση σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εξαιρουμένου του βουλευτή, όταν έχει βάλει σε ένα-δυο περιπτώσεις, του Γιάννη. Πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες, πιστεύω στη δημοκρατία μες στο κόμμα. Επομένως, μες στο κόμμα θα έρθουν όλες αυτές οι προτάσεις. Τα προαπαιτούμενα τα γνωρίζουμε όλοι, όλα τα στελέχη. Θα τα βάλουμε στον κάθε υποψήφιο που θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ασχολείται με το τσιμπολόγημα, με τσιμπάει από εδώ και από εκεί τον ΣΥΡΙΖΑ γύρω-γύρω, να έρθει στο κόμμα να συζητήσουμε. Διότι, παραδείγματος χάρη, και δεν μιλώ για τον Χριστόφα που αναφέρεται, ο οποιοδήποτε
έχει μέσα χρυσαυγίτες, είναι μια κόκκινη γραμμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε. Εμείς θέλουμε πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, αλλά να έχουμε κοινές κατευθύνσεις για τον τόπο και για τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εικόνα ως προς την ολοκλήρωση και το κλείσιμο αυτού του πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου σε περιφέρεια και δήμους. Υπάρχει, δηλαδή, ξέρουμε πότε θα έχουν κλείσει τα ψηφοδελτία του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, αλλά βλέπετε, συνεχώς μας ταλαιπωρεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μια λέει ότι θα κάνει τώρα τις εκλογές μετά, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω και εγώ πότε. Και οι βουλευτικές εκλογές σε αποδιοργανώνουν λίγο, γιατί και κεντρικά το κόμμα πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό, και μάλιστα να γίνουν άμεσα. Αλλά συγχρόνως να λειτουργούν και οι ομάδες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πιστεύω ότι σε ένα-δύο μήνες θα έχουμε καταλήξει. Ποια είναι η άποψή σας ή η εκτίμησή σας που έχετε σε ό,τι έχει να κάνει με τις σημερινές αρχές στους δύο Δήμους? Για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που φαίνεται προσωπική μου άποψη ότι παράγει ένα έργο, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους προέδρους των κοινοτήτων που έχουν συνεργαστεί, που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Επομένως, δεν είναι ωραίο να προκαταλάβω εγώ να πω κάτι θετικά, αρνητικά. Ας αφήσουμε να το δούμε και με τους προέδρους. Έχουμε ήδη την επαφή μαζί τους, σαν κόμμα. Τους ακούμε, λένε την άποψή τους. Αν αυτή η συνεργασία πρέπει να ευοδοθεί, και πολύ σύντομα θα σας πούμε, θα βγάλουμε άκρια για την Δυτική Λέσβο. Εδώ τώρα για το Δήμο Μυτιλήνης είναι σαφές ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστεί το κόμμα με τη Δημοτική Αρχή Κυτελίου, όπως καταλαβαίνετε, και για τον τρόπο που είχε δημιουργηθεί αυτή η συγκεκριμένη παράταξη, έτσι. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι άλλες λύσεις. Εμείς θα προχωρήσουμε και θα προωθήσουμε άλλες λύσεις για τον τόπο, που να είστε σίγουροι ότι θα είναι ωφέλιμες για τον τόπο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις βουλευτικές λοιπόν εκλογές, ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για τη Λέσβο? Ο στόχος του κόμματός μας είναι να βγει πρώτο κόμμα. Έχει δικαιωθεί σε πολλά πράγματα το κόμμα εδώ στο νησί, κυρίως όσον αφορά τις λαθεμένες επιλογές και πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση, σε όλα τα επίπεδα, στο προσφυγικό, παντού. Άλλα είπαν στον κόσμο με λαϊκισμό, άλλα είπαν και πήραν τις εκλογές και άλλα συμβαίνουν τώρα. Το βλέπουν οι συμπολίτες μας. Δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό στο νησί, αλλά και στη Λίμνο, και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θα εκτιμήσει ότι η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ καλύτερη, παρότι ήταν σε εποχή μνημονίου, του τελευταίου μνημονίου. Θα καταλάβει ότι τώρα ανοίγονται οι προοπτικές που έχουμε βγει από τα μνημόνια, ανοίγονται προοπτικές ώστε να υπάρξει μια καλύτερη διακυβέρνηση και να έχει πολύ θετικές για το νησί προοπτικές σε όλα τα επίπεδα, και στον τουρισμό και στο, στις κοινωνίες, στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, στην επιχειρηματικότητα, στη μείωση της ανεργίας, γιατί έχουμε πρόβλημα σαν νησί. Όλα τα νησιά έχουν πρόβλημα, αλλά ειδικότερα εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νέος κόσμος φεύγει από το νησί, δεν υπάρχουν δουλειές ή οι δουλειές είναι τέτοιες που δεν δίνουν δυνατότητα να κάνεις οικογένεια και να ζήσει ένας νέος άνθρωπος με την οικογένειά του. Αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε δραστικά και σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των συμπολιτών μας για να γίνει αυτό, να αλλάξουμε τα πράγματα. Ελπίζουμε σε αυτή και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε κλείσει το ψηφοδέλτιο της Λέσβου σε ό,τι έχει να κάνει με τις βουλευτικές? Κοιτάξτε, από την εικόνα που έχω και έχουμε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, είναι η υποψηφιότητα, όπως ξέρετε, του Γιάννη, του Μπορνού, ένας λιμνιός, ένα καλό στέλεχος της κοινωνίας θα έλεγα εκεί, μπορεί να είναι και η Μαρία η Νικολάρα, από την Καλονή. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχουμε νέους ανθρώπους
που θα είναι στο, πιθανότατα στο ψηφοδέλτιο, αλλά γνωρίζουμε το βασικό κορμό τώρα. Θέλει μια συμπλήρωση, αυτό θα κριθεί από κάτω. Διότι πέρα από τις δικές μας προτάσεις, υπάρχει η επιτροπή που έχει ορίσει και ο πρόεδρος, που επεξεργάζονται αυτές τις προτάσεις και θα μας δώσουν και το τελικό αποτέλεσμα, την τελική πεντάδα. Ξέρουμε πότε θα είναι να ανακοινώσουμε αυτή την τελική πεντάδα. Βλέπετε ότι τα κόμματα αρχίζουν και ανακοινώνουν. Φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα ανακοινώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.